ζωγράφιζα από πάρα πολλά μικρή. Και μάλιστα θυμούμαι ότι ένα από τα πρώτα μου έργα ήταν στο εκλογικό βιβλιάριο του παπά μου, που αρχίσα και έκανα κουλουρούθηκια, στην πρώτη δημοτική νομίζω. Και πάντα θυμούμαι τον εαυτό μου με μολύφια, με κόλλες, να γυρίζω και να προσπαθώ να αντιγράψω οτιδήποτε υπήρχε γύρω μου. Και άρεσε μου πάρα πολλά να κάνω συλλογή με άχρηστα υλικά. Πετρούες, κολλούες, εισιτήρια, τα πάντα. Και εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς πότε άρχισα, αλλά θυμούμαι τον εαυτό μου πάρα πολλά μικρή να ασχολούμαι με τη ζωγραφική. Πότε συνειδητοποίησες ότι θα ήταν το μελλοντικό σου επάγγελμα? Λοιπόν, πρέπει να ήταν, πάντα αγαπούσα την τέχνη, αλλά το είχα πάρει τόσο πολλά σοβαρά στο να το σπουδάσω, μέχρι που έφτασα, πρέπει να ήταν στην Δευτέρα Λυκείου, και λέω στους γονείς μου, τι γίνομαι που να με κάνει πραγματικά ευτυχισμένα, ας πούμε, είναι να σπουδάσω τούτο το πράγμα που αγαπώ, που είναι η τέχνη. Και λέω τους, θυμούμαι για να πείσω τον πάπα μου, είχα του πει, με πειράζει να πλύνει σκοπικά που να έρθει το πίσω. Εν πειράζει, αφήσουμε να κάνω τίποτα που θέλω και να εντάξει. Ευτυχώς ως τώρα δεν χρειάστηκε να πλύνω πιάτα για να επιζήσω. Και άρχισα προετοιμασία για την Ιταλία, που ήταν μια επιλογή που με χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί η κουλτούρα της Ιταλίας, οι άνθρωποι της, με είχαν γοητεύσει πάρα πολύ. Και εντάξει, το ωραίο με την Ιταλία είναι ότι ήταν, ειδικά στη Ρώμη που σπούδαζα τα δύο τελευταία χρόνια των σπουδών μου, ήταν έτσι σαν ένα μουσείο. Δηλαδή, περπατούσες και έβλεπες μπροστά σου τα μνημεία, ήταν μες στην καθημερινότητά σου. Εγώ για να πάω στη σχολή μου, ας πούμε, περνούσα καθημερινά από το Κολοσσέο. Την πρώτη φορά που το είδα ήταν πολύ σοκαριστικό. Ας πούμε, το Κολοσσέο είναι εγκλεισμένο κάπου, ένα έξω και περπατάς δίπλα του. Ήταν πολύ ωραίο το αίσθημα. Έχω διάφορους κύκλους δουλειάς. Κυρίως η δουλειά μου επικεντρώνεται πάνω στον άνθρωπο και μπορώ να πω ότι εξέβηγα κάπως που τον άνθρωπο, το πρόσωπο, τη φιγούρα στις τελευταίες δύο μου δουλειές. Δηλαδή, στην πρώτη τελευταία μου δουλειά άρχισα να χρησιμοποιώ κάποια αντικείμενα που για μένα ήταν συμβολικά και περνούσα λίγο τη φάση να θίξω λίγο τον καταναλωτισμό, το χάσιμο των αρχών, τη δύναμη της διαφήμισης. Και τούτα όλα, γιατί άρχισαν να μπαίνουν μέσα στη δουλειά μου τα αντικείμενα. Μου επήρε περίπου ένα με ανάμιση χρόνο για να ολοκληρώσω τούτη την ενότητα. Και βασίζονται κυρίως έτσι πάνω σε καφέ αποχρώσεις. Δηλαδή, στο παρελθόν είχα πειραματιστεί με πιο έντονα χρώματα. Και βλέπα ότι έτσι όπως περνούσαν τα χρώματα, είχα έτσι, συγγνώμη, ο καιρός, είχα έτσι ανάγκη για πιο πολύ απλότητα, λιτότητα. Και άρχισαν και η παλέτα μου να, μέσα στην παλέτα μου να βρίσκονται πιο λίγα χρώματα. Και έτσι η σειρά συγκεκριμένη ήταν έτσι παραπάνω σε καφέ αποχρώσεις. Και μάλιστα κάποια έτσι φαίνονται πιο παλιά, είναι σαν τα αναπαλαιωμένα. Ο τελευταίος μου κύκλος δουλειάς βασικά ήταν μια συνέχεια, αν και δεν μοιάζει καθόλου με την προτελευταία μου δουλειά. Ήταν κατά κάποιον τρόπο μια συνέχεια της προτελευταίας, διότι όπως σας είπα, άρχισα να αποζητώ έτσι λέω την απλότητα. Και ήθελα η δουλειά μου να γίνει πιο λιτή και να συνάδει λίγο παραπάνω με τη σύγχρονη τέχνη. Έτσι παρουσίασα μια δουλειά η οποία είναι εξ ολοκλήρου σε άσπρο φόντο. Δηλαδή, δεν είχα έτσι, πώς να το πω. Τόση είναι έννοια για την αφή, για το να χτίσω υλικά πάνω στους πίνακες μου, πράγμα που το έκανα στις προηγούμενες μου δουλειές. Πλέον ενδιαφέρεται με το λευκό, το καθαρό. Δηλαδή, δεν χρειάζομαι πλέον τόσα πολλά λόγια για να περιγράψω κάτι.
Και επίσης μια άλλη διαφορά με τις άλλες μου τις δουλειές είναι και το υλικό μου. Δηλαδή άρχισα να χρησιμοποιώ πένα. Συνηθισμένη πένα, απλή, καθημερινή, πολλά άμεση να πούμε, που τη βρίσκεις παντού. Και πιστεύω ότι τούτη η απόδραση κατά κάποιον τρόπο μου που τα παραδοσιακά υλικά, όπως είναι η λαδομπογιά, με την οποία πειραματίστηκα πάρα πολύ, βοήθησε μέσω να κάνω και πιο μινιμαλιστικές δουλειές. Θες να μας πεις κάτι, σε παρακαλώ, για τον πίνακα που είναι στο φόντο? Ναι, είναι ο γιος μου ο Νεκτάριος. Είναι ο ίδιος και στις τρεις φάσεις. Και στο κεφάλι του φορεί μια κορώνα. Ο τίτλος του έργου είναι «Ο Βασιλιάς». Και η κάθε φιγούρα φαίνεται μέσα από την άλλη. Δηλαδή είναι σαν να συνυπάρχουν και τρεις. Είναι σαν να είναι τρεις διαφορετικές στιγμές αποτυπωμένες σε μία. Το στοιχείο της κορώνας, των πουλιών, της μέλισσας ή των κύκλων δουλειάς του, τι σχέση έχουν? Είναι όλα συμβολικά. Έχουν σχέση με δικές μου εμπειρίες. Δηλαδή, μπορεί να εμπνευστώ από ανθρώπους που συνάντησα. Μπορεί να εμπνευστώ από αντικείμενα που υπάρχουν γύρω μου ή από ιστορίες του παρελθόντος. Κυρίως όμως, παίζει έτσι πολλά σημαντικό ρόλο στη δουλειά μου, ο μύθος και το παραμύθι. Που πάρα πολλά μικρή, ο πατέρας μου έλεγε μας συνέχεια μύθους, ιστορίες, χωρίς να υπάρχουν βιβλία, δηλαδή δεν υπήρχαν εικόνες, έτσι αναγκάζομαι εγώ να κάνω δικές μου εικόνες. Και τούτο μου άρεσε πάρα πολύ. Και ίσως γι' αυτό νομίζω λίγο ενάντια στην τεχνολογία, η οποία πλασάρει γίνεται στις έτοιμες τις εικόνες και δεν υπάρχει τούτη ευκαιρία να δουλέψει η φαντασία. Γι' αυτό και εγώ με τη δική μου τη σειρά προσπαθώ να το μεταδώσω στα μωρά μου. Δηλαδή κάθε βράδυ είναι απαράβατος κανόνας να διαβάσουμε παραμύθι. Και τους αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, το εργαστήρι μου είναι ένα χτίριο που το αγαπώ πάρα πολύ και το νοικιάζω από το 2003, όταν τελείωσα τις σπουδές μου. Ήμουν πολύ χαρούμενη που κατάφερα να βρω τούτον το χώρο στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά με την εκκλησία του Αγίου Φωκά και νιώθω έτσι μια θετική ναύρα σε τούτη γειτονιά. Με ποιους ζωγραφίζεις? Με ποιους ζωγραφίζω? Είμαστε μια παρέα από κοπελές που μας απασχολούν έτσι τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, όλες μας θεωρούμε ότι η τέχνη είναι δημιουργικότητα και περνούμε όμορφα ζωγραφίζοντας και συζητώντας. Είναι μια ομάδα από φίλες που βρεθόμαστε όποτε καταφέρουμε. Μας πεις κάτι, σε παρακαλώ, για τα μελλοντικά σου σχέδια. Τα μελλοντικά μου σχέδια. Δεν ξέρω πού να καταλήξω, γιατί είμαι άτομο που βαρκούμαι εύκολα γενικά. Δηλαδή, πλήττω και συνέχεια θέλω να αλλάζω κάτι. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ με installation, με τις λεγόμενες εγκαταστάσεις, αλλά να βρω έναν τρόπο τούτο το πράγμα να το παντρέψω με το σχέδιο, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του σχεδίου.